Γάβος πραγματικά είναι ένας ιδιαίτερος δήμος. Από τη μια μεριά είναι η έκτασή του που είναι μικρή, είναι ο ελάχιστος πληθυσμός που έχει, είναι η ομορφιά του τοπίου του, το μοναδικό τοπίο, το Παρθένο νησί, που αυτή είναι και η φήμη του και αυτό το διαφοροποιεί πολύ από τους υπόλοιπους δήμους, δηλαδή αυτά που ξέρουμε, αυτά που γίνονται στους άλλους δήμους. Δηλαδή για εμάς τα μεγάλα, τα αναπτυξιακά έργα που ακούμε, σε εμάς δεν έχουν έδαφος εφαρμογής. Δεν έχουν έδαφος εφαρμογής και πραγματικά δράτω με της ευκαιρίας, γιατί σας παρακολουθώ και με ένα παράπονο εκφράζεται τις καταστάσεις τις οποίες διαδραματίζονται και στην Γάβδο. Από ποια άποψη το λέω αυτό? Γιατί διάβασα πρόσφατα και ένα δικό σας σημείωμα και στο διαδίκτυο, στην προσωπική σας σελίδα στο Facebook. Κόβατε την πίτα. Έλειπαν πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι και κυρίως σύμβουλοι από την απέναντι πλευρά της δημοτικής αρχής. Όλοι. Και αποτυπώσατε, νομίζω, έχουμε και τη σχετική φωτογραφία μάλιστα από τη συγκεκριμένη ανάρτηση, αποτυπώσατε στο έπακρο την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Και η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν περιμέναμε σε μεγάλους δήμους όπως του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου να διαδραματίζονται σκηνές απείρου κάλους πολλές φορές. Τα παρακολουθείτε κι εσείς, φαντάζομαι. Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι, με οξείς αντιδράσεις για διάφορα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Εδώ όμως στη Γάβδο δεν περιμέναμε ποτέ. Δεν δικαιολογείται 50 άνθρωποι που λέει ο λόγος σε ένα νησί να μην βρίσκουν λύσεις. Που θέλουμε τα ίδια πράγματα. Θέλουμε να πάει λίγο μπροστά το νησί. Όλοι τα ίδια πράγματα θέλουμε. Δηλαδή το νησί μας έχει μείνει πολύ πίσω σε υποδομές. Παντού έχει μείνει, είμαστε πίσω. Και γι' αυτό σας ρωτάω εγώ κατά πόσο είναι εύκολο τελικά να συνεχιστεί ένα έργο, ένα όραμα που έχει η Λίλιαν Στεφανάκη ως δήμαρχος πλέον της Γάβδου, όταν ναι μεν είναι μειοψηφία και όχι βεβαίως με την στήριξη των υπολείπων. Μειοψηφούσα δημοτική αρχή. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω απογοητευτεί έτσι. Είναι γεγονός ότι δεν το βλέπω καθόλου έτσι. Πιστεύω ότι τελικά αυτό που θέλω γίνεται. Μπορεί να καθυστερεί λίγο, ναι. Αλλά όταν πραγματικά κάνεις τη δουλειά σου και είσαι μέσα στα πλαίσια του νόμου και πας δηλαδή να διορθώσεις κάποια πράγματα, να κάνεις ένα κομμάτι δουλειά τέλος πάντων, θα γίνει. Σιγά σιγά θα γίνει. Μπορεί να καθυστερήσει. Αυτό δηλαδή μέχρι τώρα αυτό έχω καταλάβει, ότι όλα γίναν, δηλαδή ό,τι είχα βάλει στόχο για το πρώτο διάστημα πήγε πολύ καλά. Πήγε πολύ καλά. Εγώ ναι. Από ό,τι έχω σημειώσει εδώ στο δημοσιογραφικό μου Τευτέρι, είναι κάποια βασικά θέματα τα οποία έχετε κληθεί και ως δήμαρχος, ως δημοτική αρχή να αντιμετωπίζετε στο νησί της Γάβδου. Ένα από αυτά είναι και το κομμάτι της καθαριότητας. Θα σας πάω πίσω περίπου 10 μήνες, τότε που είχαν έρθει στο φως δημοσιότητας κάποιες φωτογραφίες από ένα νησί που είναι τόσο όμορφο, τόσο παρθένο. Κοιτάτε, εγώ τα πολύ καλά αυτά. Τόσο αγνό και βλέπαμε σκουπίδια παντού, έτσι. Και βλέπαμε σκουπίδια παντού και αναρωτιέμαι τώρα, λίγο και πριν να ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, όχι ότι είναι και αυτό το ζητούμενο, να ξεκινήσει μια τουριστική σεζόν και θα πρέπει να υποδεχθούμε καθαροί τους επισκέπτες. Αλλά δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση ακόμα και τώρα μέσα στο χειμώνα, γιατί ξέρω ότι έχουν βρεθεί κάποιες λύσεις και παρακαλώ να μας τις περιγράψετε. Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα το χειμώνα δεν υπάρχουν απορρίμματα. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος, δεν έχουμε θέμα. Ναι. Εμείς έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό που θέλουμε να. Ο στόχος μας είναι να είμαστε έτοιμοι μέχρι το τέλος του μέχρι το Μάιο, να είμαστε έτοιμοι, ώστε να μέχρι στην καλοκαιρινή σεζόν να μην έχουμε τις ίδιες εικόνες, μην εμφανιστούν πάλι οι ίδιες εικόνες. Είναι η λύση για το νησί, είναι η διαλογή στην πηγή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα πρέπει δηλαδή να σχεδιάσουμε έχοντας δεδομένο αυτό. Θα πρέπει να στηρίξουμε, σίγουρα δηλαδή θα πρέπει να στηριχτούν οι επιχειρηματίες, που δεν είναι πολλοί, ναι. 10-15 επιχειρηματίες, έναν έναν να τους πιάσουμε και να τους δώσουμε τη λύση. Δηλαδή τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει ο καθένας, ώστε μετά να αναλάβει ο Δήμος με τις υποδομές που θα έχει, ελπίζω μέχρι τότε να τις έχουμε αποκτήσει, να κάνουμε δεματοποίηση, να συμπιέζουμε τα απορρίμματα και να μπορούμε να τα βγάζουμε, να κάνουμε ανακύκλωση, να τα συμπιέζουμε και να τα βγάζουμε έξω. Υπάρχει ο σχεδιασμός. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή, ένα από τα προβλήματα που πραγματικά αποτελούσε εμπόδιο ήταν και η μεταφορά των απορριμμάτων. Διαψεύστε με, κυρία Στεφανάκη, αν κάνω λάθος. Η μεταφορά των απορριμμάτων από το νησί απέναντι
Και υπήρχαν περίοδοι όπου τα απορρίμματα παρέμεναν για αρκετό καιρό στο νησί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση την οποία περιγράψαμε και προηγουμένως. Τώρα έχω μάθει ότι μέχρι και έχετε προνοήσει, μέχρι και φουσκωτά, μέχρι και σκάφη ειδικά υπάρχουν, έτσι ώστε να μεταφέρονται τα απορρίμματα απέναντι. Όχι, είναι το πλοίο της εταιρείας που κάνει το δρομολόγιο. Μπράβο, ναι. Το επιδοτούμενο δρομολόγιο και αρχιτεκτό που έρχεται στο νησί. Ναι. Το πλοίο αυτό μπορεί να μισθωθεί σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρει απορρίμματα. Έτσι καταφέραμε και βγάλαμε τις ποσότητες που ήταν συσσωρευμένες τόσο καιρό. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Να μπορεί να γίνεται, να αποκτήσει ένα ρυθμό και να μην μείνουν τα απορρίμματα έτσι. Να βγαίνουν σιγά σιγά τακτικά με ένα πρόγραμμα. Και να μην φτάσουμε σε αυτές τις εικόνες. Εγώ θέλω να σας επιστρέψω πάλι, κυρία Στεφανάκη, λίγο στο πρώτο θέμα και όσον αφορά τα του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί εκεί λαμβάνονται αποφάσεις για το μέλλον του νησίου, τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν έστω και τους λιγοστούς κατοίκους της Γάβδου. Βασικά έργα όπως σύνδρευσης και ηλεκτροδότησης έχουν θέση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τι εννοώ, υποστηρίζονται και από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Τι γίνεται, γιατί στο επίκεντρο, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι ο ίδιος ο πολίτης. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει. Ενώ θεωρητικά η λογική λέει ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το λύσουμε, ναι, το θέμα της σύνδρευσης, θεωρώ ότι δεν στηρίζονται. Όπως θα έπρεπε, υπάρχει, έτσι. Ναι, η εμπιστοσύνη ότι υπάρχει ο σχεδιασμός. Ελπίζω να σιγά σιγά να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη και να υποστηριχτεί να υποστηριχτούν οι επιλογές μας και να καταφέρουμε να το ολοκληρώσουμε το σχέδιο όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Μάλιστα. Εντάξει, θα σας ρωτούσα γενικότερα για σημεία τριβής, γιατί πραγματικά ενδιαφέρεται ο κόσμος να μάθει τι γίνεται και στη Γάβδο, αλλά θα το αφήσω, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε έτσι για την κατάσταση ποια είναι. Είναι και λεπτές ισορροπίες καμιά φορά μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Αλλά να, αυτό που λέμε, ότι προς όφελος των πολιτών και ειδικά των λίγων θα πρέπει να υπάρχει μία σύμπνοια απόψεων, ναι, και μία θετική πρόθεση. Το... Η αλήθεια, ναι, είναι αυτή. Και χάνουμε σε άλλα θέματα. Δηλαδή, ναι, ακριβώς. Έτσι, αυτό είναι δηλαδή το μεγάλο το πρόβλημα. Εντάξει, εμείς μπορούμε, όλοι οι άνθρωποι διαφωνούν, συζητάνε, υπάρχουν αυτά μέσα στη ζωή. Όμως το θέμα είναι ότι αναλωνόμαστε σε αυτά τα θέματα, ναι, και χάνουμε ουσίας, θέματα ουσίας, περνάνε απαρατήρητα. Να σας πω τώρα έτσι το θέμα των εξορίξεων. Ένα άλλο μικρό θέμα μπορεί να ακούγεται, όμως για μας είναι σημαντικό. Ρωτούσα. Τα ΕΛΤΑ, ας πούμε, που έκλεισε το γραφείο πρόσφατα στην Παλιόχωρα, όχι έκλεισε, αρχίζει, δουλεύει περιτροπής 3 μέρες την εβδομάδα, ναι, υπολειτουργεί δηλαδή, με συνέπεια να υποβαθμίζει τις υπηρεσίες που παρέχει και στους πολίτες της Σκανδάνου, Σελήνου και σε εμάς βέβαια, γιατί και εμείς από εκεί περιμένουμε. Σωστό. Έτσι, δηλαδή αυτό το θέμα, ενώ θα έπρεπε να αγωνιστούμε, να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα, αναλωνόμαστε σε ανούσια πράγματα. Μάλιστα. Για το συγκεκριμένο... για την αντιπαράθεση. Μπράβο. Για το συγκεκριμένο ζήτημα πάντως στον ΕΛΤΑ, έχετε πάρει έτσι κάποιες απαντήσεις? Φαντάζομαι έχετε απευθυνθεί. Εγώ, ναι, έχουμε στείλει την επιστολή διαμαρτυρίας, έστειλα, ναι, σε όλους όπου μπορούσα. Προσπαθήσαμε να ενώσουμε τη φωνή μας, δηλαδή η Δημοτική Αρχή, γιατί την άλλη μεριά δεν είναι τίποτα, ώστε να δούμε τι θα γίνει, γιατί πρέπει να στηριχτεί αυτό το πράγμα. Πρέπει το ταχυδρομείο στην Παλιόχωρα να υπάρχει. Το καλοκαίρι δηλαδή, με τόσο κόσμο, δεν γίνεται να μην υπάρχει. Μάλιστα. Και σε εμάς ακόμα πιο δύσκολα είναι τα πράγματα, γιατί φανταστείτε, λειτουργεί 3 μέρες την εβδομάδα στην Παλιόχωρα. Εμείς η συγκοινωνία είναι, τη μία μπορεί να μην έχει απαγορευτικό λόγο του καιρού, κάτι να γίνει. Δηλαδή, καθυστερούν πολύ τα δέματα, τα αλληλογραφία να φτάσει στο νησί. Μάλιστα. Για πείτε μου κάτι, κυρία Στεφανάκη, και με αυτό να κλείσουμε, έτσι, γιατί δυστυχώς στενεύουν τα χρονικά περιθώρια. Επειδή διανύουμε και μία περίοδο, μου δώσατε την καλύτερη πάσα προηγουμένως, έτσι, έντονων πολιτικών αναταράξεων, συγκρούσεων σε γεωγραφικό επίπεδο, γεωπολιτικό. Βλέπετε τι γίνεται στη διεθνή σκακέρα. Επίκεντρο βεβαίως η Νότια Κρήτη. Το κομμάτι των εξορίξεων που αναφέρατε προηγουμένως επηρεάζουν τον κάτοικο της Γάβδου. Ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις? Κοιτάξτε, εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ.
Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνέπειες μπορεί να έχει κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν έχουμε πιστεί ότι ότι το έχουν καλά εξασφαλίσει. Δηλαδή, και μάλιστα αν σκεφτούμε και εμπειρίες προηγούμενες, όπως ας πούμε τις ανεμογεννήτριες που πήγαν σε όλες τις κορυφογραμμές, Παρθένα Δάση και λοιπά, και εξαπλώθηκαν ανεμογεννήτριες. Δεν ξέρω τελικά αν τα ωφέλη που έχουμε. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Τι σας ανησυχεί, περισσότερο. Γιατί δεν έχω, ναι, λίγο δεν, γιατί κοιτάξτε, δεν έχω εμπιστοσύνη ότι πράγματι το έχουμε δει με σοβαρότητα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα οι τοπικές κοινωνίες. Περίμενα εκεί η Νότια Κρήτη, που και αυτή όπως και εμάς στη Γάβδο, θα υποστούμε τις συνέπειες. Ναι. Θα περίμενα ότι θα είχαν εκφράσει απόψεις, δηλαδή θα έχει ακουστεί κάτι. Βλέπω ότι γίνεται λίγο... Εν αγνία σας, δεν σας υπολογίζει κανείς, αυτό θέλετε να πείτε, έτσι. Ναι. θα θέλαμε ναι, λίγο πιο... χωρίς να είμαι ειδική, έτσι, πιθανά και να μην υπάρχει κίνδυνος, δεν το ξέρω, έτσι. Πάντως δεν έχω και τα στοιχεία να πω ότι okay, εντάξει... Μάλιστα. Μια χαρά. Μάλιστα. Και όταν εμείς τώρα, εμείς στη Γάβδο, αυτό ναι. που έχει ενδιαφέρον είναι ότι είναι ένα νησί που έχει το φυσικό του περιβάλλον. Αυτό είναι δηλαδή το πλεονέκτημά μας εμάς, το περιβάλλον. Όταν κινδυνεύει από κάτι τέτοιο, ίσως κινδυνεύσει από κάτι τέτοιο, και δεν αναστρέφονται κάτι τέτοια πράγματα, με ανησυχεί η αλήθεια είναι.